Επίδομα που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδε δανειολήπτε που αδυνατούν να εξοφλήσουν το στεγαστικό του δάνειο έρχεται από τι αρχέ του νέου χρόνου. Επίση, όσοι μένουν σε ενίκιο θα μπορούν να λάβουν επιδότηση μέχρι και 210 ευρώ, με την προπόθεση βέβαια ότι δεν διαθέτουν άλλα εισοδήματα ή εκείνη την περιουσία. Από πρώτη του χρόνου λοιπόν ξεκινάει η επιδότηση ενίκιο. Όσοι μένουν σε ενίκιο ή όσοι έχουν στεγαστικό δάνειο ενήμερο, ε, μπορούν να πάρουν επιδότηση ενοικίου. Το οποίο ξεκινάει, θα ξεκινάει από 70 ευρώ και αναλόγω στην οικογενειακή κατάσταση του κάθε φορολογούμενου και την περιουσιακή κατάσταση, η επιδότηση αυτή θα ανεβαίνει και ανάλογα. Βέβαια, όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη δεν δικαιούνται να πάρουν επιδότηση ενοικίου και έχουν ιδιόκτητο σπίτι. Είναι ένα από τα μείον που έχουν οι φορολογούμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Για τα χρήματα που θα λαμβάνει κάθε νοικοκυριό, ο κύριο λόγο θα παίζουν τα παιδιά. Έτσι, για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό χωρί παιδιά, το ποσό καθορίζεται στα 70 ευρώ το μήνα. Από εκεί και πάνω, για κάθε μέλο τη οικογένεια, ενήλικο ή ανήλικο, προστίθεται 35 ευρώ το μήνα. Για ένα ζευγάρι χωρί παιδί, δηλαδή, το ποσό θα είναι στα 105 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με ένα παιδί, στα 140 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, στα 175 ευρώ. Σε ό,τι αφορά σε μονογονεϊκέ οικογένειε και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, το ποσό για το πρώτο παιδί καθορίζεται στα 70 ευρώ. And είναι, είναι στον νόμο Κατσέλη, δεν δικαιούται την επιδότηση. Και η επιδότηση αφορά καθαρά στεγαστικά δάνεια. Εγώ, Αν, καταναλωτικά. όχι καταναλωτικά ούτε επαγγελματικά. Έτσι, είναι μόνο για τα στεγαστικά δάνεια. Για να πάρει κανεί το επίδομα, θα πρέπει να κάνει αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα δημιουργηθεί άμεσα για το σκοπό αυτό.